Εγώ και η ερευνητική μου ομάδα στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης έχουμε εδώ και καιρό, εδώ και μια τετραετία, πενταετία, δουλέψει και δημοσίευσει σε διεθνείς επιστημονικές επιθεωρήσεις αρκετά paper που έχουν περάσει από κρίση και έχουν δημοσιευθεί, εστιάζοντας και υποστηρίζοντας τη δημιουργία τοπικών Ινστιτούτων Ανάπτυξης και Κοινοτομίας. Αυτό βέβαια στην Κρήτη έχει συμβεί, έτσι, έχουμε το ίδιο. Ναι, όχι ακριβώς γιατί, ποια είναι η ιδιοτυπία, αν θέλετε, της δικιάς μας πρότασης, που έχει δεχτεί θερμές θετικές κριτικές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Η δικιά μας η μεθοδολογία τι λέει? Πρέπει να μπεις μέσα στην επιχείρηση και να τη βοηθήσεις. Να μάθει να χαράσει στρατηγική. Να χτίζει μηχανισμούς marketing. Να μπορεί να βελτιώνει τις επιδόσεις της στην απορρόφηση νέας τεχνολογίας. Να καταρτίζει τα στελέχη της. Να χτίζει μηχανισμούς διαχείρισης, management δηλαδή, που να μην είναι του 1980, αλλά είναι του 2021. Με άλλα λόγια, το βασικό είναι να δώσει σε πολλές μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις τη δυνατότητα να έχουν χέρια να απλώσουν, έτσι ώστε να λάβουν τη γνώση που μπορεί να δώσει το Πανεπιστήμιο και η έρευνα. Αν δεν έχεις χέρια να τεντώσεις, πώς να σου δώσει το Πανεπιστήμιο την έρευνα, έτσι ώστε να την αξιοποιήσεις? Δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιχειρήσεών μας πονάει ακόμα και στα πολύ βασικά. Πάρα πολλές επιχειρήσεις, δηλαδή, για παράδειγμα, να μου δώσετε μόνο ένα λεπτό, πάρα πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν στις μέρες μας, αγαπητή κυρία Σακελάρη, να πάρουν δάνειο από μια τράπεζα. Και έχουν τρομακτική δυσκολία στο να χαράξουν πω, έστω και επιλέξιμες. Δεν είναι επιλέξιμες, κυρίως όμως γιατί. Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να χαράξουν ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό επιχειρησιακό. Ένα business plan, το business αξιόπιστο. Plan δηλαδή για αυτούς, ναι. Το business plan για δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, και αυτό το λέω με βάση εμπειρικά δεδομένα που έχουμε συλλέξει, είναι μια πολύ δύσκολη άσκηση. Πράγμα που δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο ανεπτυγμένο οικονομικό σύστημα της Ευρώπης. Επίσης βλέπουμε τεράστια δυσκολία στο να αξιοποιηθούν απλές τεχνολογικές εφαρμογές σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων μας. Ένα μικρό παράδειγμα που βιώνουμε όλοι είναι τη δυσκολία που έχουν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα να χρησιμοποιήσουν ένα απλό site, έτσι ώστε να μπορέσουν να διευκολυθούν στις πωλήσεις τους σε αυτή την πολύ δύσκολη εποχή. Και μολονότι δόθηκαν εργαλεία χρηματοδοτικά για να τα αναπτύξουν, πολλές από αυτές δεν κατάφεραν. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν αρκούν μόνο τα χρήματα. Όπως και δεν αρκεί η τροφή, με μια μεταφορά θα σας το πω. Αν δεν λειτουργεί το στομάχι σου, όσο και τροφή να σου δώσουν, αν το στομάχι σου δεν μπορεί να βγάλει τα συστατικά, τα θρεπτικά από την τροφή, δεν θα πεθάνεις. Δεν πρόκειται να αναπτυχθείς ποτέ. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν λειτουργεί, να το πούμε έτσι, ο μηχανισμός χώνευσης νέας γνώσης σε πάρα πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ούτε σε όρους στρατηγικούς, ούτε σε όρους τεχνολογικούς, ούτε σε όρους διαχειριστικούς. Και εδώ για μένα είναι μια τεράστια πρόκληση για τη σημερινή κυβέρνηση, από την οποία, αν μου επιτρέψετε, να περιμένω πολλά. Από τη σημερινή κυβέρνηση περιμένω πάρα πολλά. Θέλω και να πιστεύω ένα... ότι η μόνη, με συγχωρείτε, αυτό θέλω να το πω, πιστεύω ότι είναι η μόνη στην παρούσα φάση που θα μπορούσε σε αυτή την τεράστια πρόκληση που έχουμε μπροστά μας να ανταποκριθεί αποτελεσματικά.